Ο γνωστός κοσμηματοπόλης Γιώργος Τσαγκαράκης που κατηγορήθηκε ότι παρακολουθούσε τη σύζυγό του για να δει αν τον απατά, ενώ η πλευρά του υποστηρίζει ότι το έκανε για να την προστατεύσει από τους κλέφτες, επειδή μετέφερε στο αυτοκίνητό της διαμάντια μεγάλης αξίας, βάζει τελεία στην παραφιλολογία για κρίση στο γάμο του. Είστε καλά με τη σύζυγό σου? Βέβαια, μια χαρά, αφού σας λέω, μαζί είμαστε. Μένετε μαζί, δηλαδή είναι κοινότητα... βέβαια, μαζί, στο ίδιο σπίτι. Λίμον, στο ίδιο κρεβάτι, στο ίδιο πνοδομάτιο. Έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα μεταξύ σας, ίσως? Όχι, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Εγώ δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Όλα είναι καλά. Μαζί είμαστε, στο ίδιο σπίτι ζούμε. Τρία παιδιά έχουμε, μια ωραία οικογένεια. Δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Ο δικηγόρος της, από ό,τι είδα και εγώ στις ειδήσεις, δηλαδή, μάλλον όταν βγήκε σε μια κάμερα, το είδα και εγώ στις δικές σας ειδήσεις, κατάλαβα ότι ζήτησε κάτι δικόγραφα για να έχει μια ενημέρωση. Τίποτα παραπάνω. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο όμως. Δεν είναι ούτε υπάρχει καμία αγωγή, ούτε καμία μήνυση. Αυτά πάγκελτα έγινε. Είναι η απάντηση αποκλειστικά στο Star του Γιώργου Τσαγκαράκη μετά την ανατροπή στην υπόθεση. Καθώς η σύζυγός του ζήτησε από το δικαστήριο να μάθει τι κατέθεσε στον εισαγγελέα ο άντρας της. Δεν υπάρχει ουσία, ούτε νομική αξία αυτή την ώρα. Είναι σε εκκρεμότητα αυτή η δίκη, η οποία θα τελειώσει φυσικά. Δεν νομίζω ότι είναι εκείνη τη σύζυγου. Το δικαστήριο ζήτησε τη σύζυγό μου να παραστήσει το δικαστήριο προφανώς για να καταθέσει και εκείνη. Δεν είναι πρωτοβουλία της ίδιας. Δεν υπάρχει αγωγή, ούτε μήνυση από τη σύζυγό μου προς εμένα, αλίμονο. Ο γνωστός κοσμηματοπούλης δείχνει πιο ήρεμος από ποτέ. Πριν από λίγες ώρες, μάλιστα, επέστρεψε από το Μαϊάμι, καθώς είχε πάει για επαγγελματικούς λόγους. Η χαρά του στα επαγγελματικά είναι διπλή, καθώς χθες πήρε και βραβείο. Είναι γεγονός πως τον τελευταίο καιρό ζω περισσότερο στο εξωτερικό από ότι εδώ. Και καταλαβαίνω ότι μέσα από αυτό μου λείπει και η οικογένειά μου. Είναι οι ανάγκες όμως και οι περιστάσεις τέτοιες να κάνουμε κινήσεις για την ανάπτυξη και στην Ελλάδα βέβαια, αλλά και στο εξωτερικό. Σε αυτό το ταξίδι που κάνετε στο Μαϊάμι σας βοήθησε να ξεκουραστείτε και λίγο και να αποφορτιστείτε, γιατί όσο να είναι το τελευταίο διάστημα όλα τα φώτα πέσαν πάνω σας. Αν και τα αποφεύγω. Λοιπόν, αυτή ήταν μια ατυχή συγκυρία που μας οδήγησε εκεί. Ωστόσο, στο Μαϊάμι μου δίνεται ευκαιρία, επειδή ξεκινάω τη δουλειά μου στις 12 το μεσημέρι και τέτοια εποχή έχει καλοκαιρινούς μήνες, να κάνω ένα μπάνιο το πρωί και τα λοιπά. Σας βλέπω και μαυρισμένο. Ναι, ναι. Και έχετε και ψυχολογικά ηρεμήσει λίγο? Δεν είχα κανένα λόγο για να έχω ψυχολογικά επιβαρυνθεί με κάτι. Αυτή ήταν μια συγκυρία, σας είπα, η οποία δημιούργησε μια πολύ μεγάλη επικοινωνιακή αναταραχή, αλλά τίποτα παραπάνω. Δίπλα του στην βράβευση είναι Ανά Παλετσάκη, ο άνθρωπος που είναι πάντα κοντά του στα εύκολα αλλά και στα δύσκολα. Ξέρει να χειρίζεται πάρα πολύ τις φορτούνες και τα πολλά μποφόρ και ξέρουμε ότι θα τον ακολουθήσουμε όλοι εμείς που είμαστε συνεργάτες του στο ταξίδι που κάνει στον κόσμο. Από τη μέρα που γεννήθηκα τρέχω. Αυτή είναι η ζωή μου, είναι δημιουργική. Το θέμα της τύχης εγώ δεν το πολύ υποστηρίζω. Πιστεύω στην ύπαρξή της, δεν στηρίζομαι απλώς σε αυτήν. Πρέπει να την προκαλέσει την τύχη σου. Η πρώτη κοινή έξοδος με τη σύζυγό του σίγουρα θα έχει πολύ ενδιαφέρον.